και τι χρησιμοποιώ το χιούμορ σαν ένα πολύ δυνατό εργαλείο εκμάθησης στα μαθήματα πιάνο. Πάντα θυμόμαστε κάτι που κάναμε και μας διασκέδασε και μας έκανε να γελάσουμε και πάντα θα θέλουμε να το επαναλαμβάνουμε αφού περάσαμε καλά κάνοντάς το και επίσης θα το θυμόμαστε. Και ένα άλλο στοιχείο είναι πως πολλά μουσικά στοιχεία μπορούμε να τα κρύψουμε ή να τα περιγράψουμε μέσα σε καθημερινές ιστορίες. Με χιούμορ που αφορούν είτε κάποιες πράξεις, είτε αισθήματα, είτε φυσικά φαινόμενα. Ας πούμε, η απομίμηση σαν φόρμα μουσικής. Ο γάτος εδώ κοιτάζεται στον καθρέφτη και θαυμάζει τον εαυτό του όπως πάντα, γιατί είναι λίγο ψωνάρα. Φαντάζεται ότι είναι ο βασιλιάς του κόσμου, ο Φούσια. Ο Βέμπε, ο βάτραχος, εννοείται τον κοροϊδεύει. Μιμείται τις κινήσεις και το υφάκι του γάτου. Οπότε το κομμάτι πάει ως εξής. Ήλιος λάμπει διάθεση. Επίσης στο τέλος χαίρεται τόσο πολύ που η γούνα του είναι φωτεινή και τέλεια που βάζουμε και τενούτες στις δύο τελευταίες νότες για να το τονίσουμε αυτό το συνέστημα. Χρωματική σκάλα. Φυσικό φαινόμενο. Όσο ανεβαίνουμε τον μικρό το λοφίσκο κουραζόμαστε, οπότε κάνουμε ένα ριταρντάντο. Χάνουμε δυνάμεις, οπότε σιγά μειώνουμε ταχύτητα. Ο Γολίαθ κλασικά το παίζει και αυτός έξυπνος και τολμηρός. Όταν όμως αρχίζει και κατεβαίνει τον λοφίσκο και επηρεάζεται και από την ταχύτητα και την βαρύτητα και την επιτάχυνση που συμβαίνει, κάνουμε και επιτάχυνση ατσελεράντο στο παίξιμό μας. Το κομμάτι πάει ως εξής. Έλα σπάει και λίγο ακόμα φτάσω με κορφή. Κάτι ακριβιά να δω τι με πειτάτσι. Πνιγμένη κρέπα. Ένα κομμάτι με ασύμετρα μέτρα το οποίο έχει γίνει το αγαπημένο πολλών μαθητών μου, όπου οι μαθητές περιμένουν πώς και πώς αυτό το τελευταίο μέτρο όπου ο Γολίαθ το γουρνά και φωνάζει τη μαμά, έλα να λύσεις εσύ τη διαφορά γιατί δεν αντέχω άλλο, πνίγει την κρέπα μου ο Βέμπε, το βατραχάκι. Και εδώ πάλι μια συνεχόμενη επανάληψη που θέλουν να κάνουν οι μαθητές γιατί θέλουν συνεχώς να ζουν αυτήν την ιστορία για το πόσο πολύ γεμίζει με σιρόπια την κρέπα, με διάφορα φρούτα από εδώ και από εκεί και ο Γολίαθ που κρατάει και ομπρέλα για να μην πνιγεί. Φάε μια κρέπα, δώσ' μου σιρόπι, βάλε και κρέμα, φράουλα μήλα, έλα σταμάτα, πνίγονται φρούτα μες στο σιρόπι, μα έλα. Επίσης οι τονισμοί εδώ πέρα είναι, ανταποκρίνονται και στα νεύρα που όταν μιλάει το γουρνάκι για να σταματήσει να κάνει αυτή την κίνηση, ανταποκρίνονται και στη μουσική με αυτούς τους τονισμούς. Οπότε οι μαθητές βλέποντας ήδη αυτά τα σύμβολα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα μάθουν σε μελλοντικά κομμάτια που θα πάρουν τι σημαίνουν αυτά και πώς πρέπει να τα παίξουν. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε και το χιούμορ και τον σαρκασμό. Οι μαθητές, τα μικρά παιδιά είναι πανέξυπνα, τα αντιλαμβάνονται όλα. Μπορεί να μην έχουν ακόμα το λεξιλόγιο να τα εξηγήσουν, αλλά όλα αυτά τα χιουμοριστικά, τα στοιχεία θα τα αντιληφθούν μέσα σε μια εικόνα και θα θέλουν συνεχώς να επαναλαμβάνουν το κομμάτι αυτό, θα θέλουν συνεχώς να ξαναζούν αυτό το συνέστημα που τους έκανε να γελάσει απότομα ή ξαφνικά εκεί που δεν το περιμέναν ή απλά γιατί έχει και το στοιχείο του πειράγματος. Κάτι το οποίο εννοείται όλοι μας το κάνουμε και ειδικά τα παιδιά μεταξύ τους. Καλή σας εξάσκηση λοιπόν και να είναι ευχάριστη και διασκεδαστική.